Λοιπόν, πάμε από αυτά που είναι της ανάτασης, να δούμε όμως τι συμβαίνει στις κανονικές ζωές. Γιατί οι κανονικές ζωές, κύριε Δημήτρη Τσουκνίδη, έχουν... Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, οι κανονικές ζωές έχουν και κρίσεις πανικού. Θα μου πείτε πόσο κανονικό είναι αυτό. Δεν λέω ότι είναι η καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων, αλλά συμβαίνει και αυτό στις ζωές κάποιων ανθρώπων. Και είμαστε εδώ για να δούμε αν αυτό είναι διαχειρίσιμο. Βεβαίως. Να πούμε ότι είναι διαχειρίσιμο, ας ξεκινήσουμε αισιόδοξα. Η πραγματικότητα... Είναι σύμπτωμα των τελευταίων δεκαετιών ή της τελευταίας δεκαετίας πιο έντονα. Κοιτάξτε, είναι... η κρίση πανικού είναι μια συνολική συμπτωματολογία, δηλαδή εμφανίζεται ως ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πάντα υπήρχαν κρίσεις πανικού στους ανθρώπους, όταν τέλος πάντων είμαστε λίγο πιο απρόσεκτοι με την πνευματική μας καλλιέργεια, με τη συναισθηματική μας κατάσταση, δεν προσέχουμε τον ύπνο μας, τη διατροφή μας, αφήνουμε τοξικούς ανθρώπους να μας δηλητηριάζουν. Όταν αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα και έρχονται πάνω μας, μέσα μας και δεν τα διαχειριζόμαστε, πάντα το σώμα μας βρίσκει έναν τρόπο να μας ειδοποιεί. Όμως, να πούμε ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, εντάξει, όλοι οι συμπολίτες μας γνωρίζουν ότι έχουμε βιώσει μια οικονομική κρίση στη χώρα, η οποία είναι μια πολύ, θα το λέγαμε έτσι μεταφορικά, πικρή τούρτα που δοκιμάζουμε. Και πάνω σε αυτή την πικρή τούρτα ήρθε και τοποθετήθηκε ένα πολύ μεγάλο κερασάκι του COVID, του κορονοϊού. Οπότε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οδήγησε σε ένα κρεσέντο επίτασης των κρίσεων πανικού το τελευταίο διάστημα. Είπατε λοιπόν ότι έχουμε την εκδήλωση της κρίσης πανικού με πολλές αφετηρίες, είναι πολυπαραγωγικό, δεν είναι μια η αφετηρία. Δώσατε δυο από αυτά που διατρέχουν τις ζωές όλων μας, την οικονομική κρίση που την διαδέχτηκε ή την συνόδευσε και η υγειονομική κρίση, με όλες τις επιπτώσεις που είχε. Δηλαδή, μιλούσαμε πριν με ανθρώπους του πολιτισμού που ήταν τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της κρίσης. Από την άλλη, εγώ είχα υπόψη μου όταν σας ρωτούσα αν είναι φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι τι ωραίο φίλτρο είναι η φύση. Ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό δεν είναι πλούσιος κατά ανάγκη, αλλά έχει τις κότες του και τα χορταράκια του και το κρεατάκι του με τα εικόσιτα που έχει. Και όλο αυτό είναι ένα μαγικό φίλτρο, έτσι, στο να τον ηρεμεί, να μην δει το απέναντι μπαλκόνι ή ακούει τον καυγά του από πάνω ζευγαριού και όλα αυτά, που είναι η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό λέω, μήπως η αστικοποίηση σύν αυτά που λέτε και όλα αυτά που καθημερινά συμβαίνουν, δηλαδή κάποιος έχει έναν τοξικό άνθρωπο είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι του, στη σχέση του που είναι προβληματική και πάει λέγοντας. Γι' αυτό λέω αν είναι το πιο σύγχρονο κοινωνιών φαινόμενο. Προφανώς θα υπήρχε και το 1800 ή το 1900, έτσι στα μεγάλα του ζόρια ένας άνθρωπος χωρίς να έχει αυτά θα εκδήλωνε κρίσεις πανικού, έτσι. Έχετε δίκιο σε όσα λέτε. Δηλαδή και όντως υπήρχαν το φαινόμενο της κρίσης πανικού και στο 1900. Σας θέλουν πιο δυνατά να σηκωθώ να το αλλάξω το μικρόφωνο. Μπορώ να το κάνω. Όχι. Σας θέλουν πιο ζωηρό, λοιπόν. Πιο ζωηρό. Ναι. Όντως είναι φαινόμενο του... Ή πρέπει να κατέβω εγώ μια οκτάβα. Οκ, θα το βρούμε. Όντως, το φίλτρο που παραθέσατε με την ύπεθρο είναι ένα εξαιρετικό φίλτρο, γιατί η ύπεθρος έχει έναν διαφορετικό ρυθμό ζωής από του αστικού περιβάλλοντος. Το αστικό περιβάλλον έχει έναν αφόρητα πιεστικό ρυθμό ζωής, ο οποίος αυτός ρυθμός, όπως καταλαβαίνετε, επιτείνει την κατάσταση. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι να διαλύσουμε έναν μύθο, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσουμε λίγα δευτερόλεπτα. Ένας μεγάλος μύθος που υπάρχει αναφορικά με τις κρίσεις πανικού είναι ότι εμφανίζονται απολύτως ξαφνικά. Αυτό είναι ένας μύθος. Δηλαδή, να πω ένα απλό παράδειγμα για να μας καταλάβουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι οι τηλεθεατές μας. Όταν κάποιος μου τηλεφωνεί, μου λέει ότι έπαθα χθες μια κρίση στις 10 και 4, αλλά στις 10 και 10 δεν είχε συμβεί τίποτα ώστε να την πυροδοτήσει. Δεν είναι απαραίτητο να έχει συμβεί κάτι στις 10 και 10. Τι έχει συμβεί όμως? Εκείνη τη στιγμή ενεργοποιείται, λέτε, η προειδοποίηση του οργανισμού που λέγατε πριν. Έτσι ακριβώς. Πριν φτάσουμε Όταν λέμε οργανισμός, δεν είναι παθολογικό. Είναι ένα
σύμπλεγμα, είναι παθολογικό, ψυχή, μυαλό, έτσι. Είναι ένα συνδυασμός, γιατί τη στιγμή αυτή της κρίσης που χτυπάει αυτό το πολύ δυνατό καμπανάκι που είναι ένα σοκ για τον οργανισμό, τόσο ο νους όσο και το σώμα βρίσκονται σε μια έκριθμη κατάσταση. Δηλαδή, ο νους παράγει σκέψεις καταστροφολογίας, θα πεθάνω, δεν θα τα καταφέρω, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, τι θα κάνω, και το σώμα παρουσιάζει μια συμπτωματολογία έκριθμη, δηλαδή έχουμε ταχύπνια, ανεβαίνουν οι παλμοί, η ανάσα μας γίνεται πολύ γρήγορη και ρηχή, οι μύες του σώματος είναι πολύ σφιγμένοι, έτσι, και παρουσιάζουν πολλές φορές οι άνθρωποι και κάποιες νευρολογικές αστάθειες, αυτό που λέμε ότι τα πόδια μου τα νιώθω σαν ζελέι, τα χέρια μου νιώθω ότι τρέμουν. Αυτά όταν παρουσιάζονται, κύριε Πολύζο, όλα μαζί, επειδή είναι πάρα πολύ έντονα, είναι πολύ ισχυρό σοκ. Και φυσικά συνοδεύονται και από καταστροφολογικές σκέψεις. Αλλά πριν χτυπήσει αυτό το πολύ δυνατό καμπανάκι, αυτό πρέπει να το πούμε και πρέπει να το καταλάβουμε. Έχει χτυπήσει ο οργανισμός μας πολλά άλλα μικρά καμπανάκια, τα οποία εμείς δεν τα ακούσαμε. Οπότε και ο οργανισμός κάποια στιγμή έπρεπε να μας δείξει ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αλλάξουμε. Αφού δεν ακούτε τα μικρά καμπανάκια, θα πρέπει να χτυπήσω ένα μεγάλο, μας λέει. Αυτό φυσικά το τελευταίο που χτυπάει δεν μπορούμε να μην το ακούσουμε, γιατί είναι εξαιρετικά έντονο. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε δουλειά με εσάς, κύριε Τσουκνίδη. Τι σκέφτομαι τώρα όση ώρα λέτε αυτά? Ναι. Την ίδια ώρα ακριβώς με εσάς ήταν χθες σε αυτό το κάθισμα η Λένα Ιβιβάνη, γνωστή συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο το έχει τυκλοφορήσει «Ονειρεύτηκα τη Διδό». Και όταν τη ρώτησα γιατί, διότι ενώ είχε συλλέξει ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό επί 4 χρόνια, μια έρευνα για τη ζωή της Σωτηρίου, δεν μπορούσε να βρει τον τρόπο να το αποτυπώσει στο βιβλίο της. Mm-hmm. Την ονειρεύτηκε λοιπόν, γιατί προφανώς δούλευε το υποσυνείδητο πάρα πολύ, mm-hmm, και μας είπε ότι συνέβη και σε μια άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε δουλειά μόνο με εσάς, με τον εαυτό μας, σε ένα συνδυασμό για να τακτοποιήσουμε αυτά τα μέσα μας που κάποια στιγμή αγριεύουν πάρα πολύ και μας συμβαίνουν αυτές οι κρίσεις πανικού. Δεν την έχω βιώσει. Έχω όμως ακούσει ανθρώπους που είναι απελπιστική περιγραφή για αυτό που ζουν εκείνη τη στιγμή, που νιώθουν ότι σβήνουν, ότι έχει τελειώσει, ότι θα δουν την αναδρομή στη ζωή τους πριν φύγουν από το μάτι του το κόσμο και όλα αυτά. Είναι έτσι όπως τα περιγράφεται, είναι έντονο. Συνήθως ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει την κρίση καταλήγει στα επίγοντα του νοσοκομείου. Εκεί γίνονται οι σχετικές καρδιολογικές εξετάσεις, επειδή η κλινική εικόνα θυμίζει καρδιολογικά περιστατικά. Συνήθως δεν υπάρχει παθολογικό αίτιο που σχετίζεται με την καρδιά, οπότε εκεί οι άνθρωποι τον ενημερώνουν ότι πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Να πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Πέρα από τη συμπτωματολογία αυτή που αναφέραμε, δηλαδή στους μύες, στο νου κτλ., υπάρχει και κάτι το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Υπάρχει μια διαρκής αναμονή. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έχει βιώσει μια κρίση, βρίσκεται διαρκώς σε μια αναμονή ότι πότε θα το ξαναπάθω, θα ξαναέρθει, και αν ξαναέρθει όταν είμαι εκεί, και αν συμβεί. Αυτή η διαρκής αναμονή είναι που εξαντλεί ακόμα περισσότερο. Γιατί δημιουργείται ένας αυτοεκπληρούμενος κύκλος εκεί. Δηλαδή ο εγκέφαλος αρχίζει και εστιάζει στο πότε θα συμβεί κάτι, και όσο περισσότερο εστιάζει, τόσο περισσότερο αυτό γίνεται κοντά στο να το βιώσουμε. Στατιστικά συμβαίνει ξανά και ξανά. Βεβαίως, ναι. Στατιστικά συμβαίνει. Και άρα δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που στη ζωή ενός ανθρώπου θα συμβεί μια φορά μια κρίση πανικού. Εάν κάποιος λάβει το μήνυμα και μεριμνήσει, υπάρχει περίπτωση να μην επιταθεί το φαινόμενο. Υπάρχει περίπτωση όμως, εάν κάποιος πει «Α, εντάξει, κατάλαβα την, δεν θα κάνω τίποτα γι' αυτό», να εμφανιστεί και να εμφανιστεί. Και φυσικά, πέρα από κάποιες σποραδικές απλές κρίσεις, μετά έχουμε τη διαταραχή πανικού, που είναι κάτι πιο γενικευμένο, και μετά τη διαταραχή ακολουθεί η αγοραφοβία, όπου ένας άνθρωπος φοβάται να βγει από το σπίτι, επειδή οπουδήποτε και να βρεθεί πιστεύει ότι θα το ξαναπάθει. Μάλιστα. Και το παθαίνει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Το παθαίνει. Πολλές φορές αυτό με ρωτούν και μου λένε, είναι δυνατόν κάτι που θα το φανταστώ τόσο έντονα να συμβεί? Είναι προφανές ότι ο εγκέφαλός μας και ο νους μας έχει τεράστια δύναμη στο να επηρεάζει τη φυσιολογία του σώματός μας. Αν θέλετε να σας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο έχει χιουμοριστική βάση, για να καταλάβουμε το πόσο ο εγκέφαλος μπορεί με πολύ απλό τρόπο να επηρεάσει τη φυσιολογία μας. Αν σας ζητήσω να σκεφτείτε πολύ έντονα ένα λεμόνι ζουμερό, να πάρετε μία φέτα
και να την πλησιάσετε στο στόμα σας και να την δαγκώσετε. Αν κάνετε ακριβώς αυτό που σας λέω, θα παρατηρήσετε ότι οι σιελογόνια δένες θα παράξουν μεγαλύτερη ποσότητα σίλου από ό,τι... Το έκανα και ήδη έχω περισσότερο σίλιο. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένα λεμόνι πουθενά. Τι έγινε? Ο νους επηρέασε τη φυσιολογία του σώματος. Σε αυτό το παράδειγμα που έχει χιουμοριστικό όμως αντίκρισμα, καταλαβαίνετε πως αντίστοιχα οι σκέψεις που κάνουμε επηρεάζουν πάρα πολύ γρήγορα το σώμα μας. Όπως στην περίπτωση με το λεμόνι που σας είπα. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε στην υπνοθεραπεία, γι' αυτό λέω ότι είναι το αντίδοτο πάνω στην κρίση. Και θα σας να το αναφέρω λίγο με βάση την κοινή λογική που όλοι έχουμε. Η κατάσταση πανικού, όταν τη βιώνει κάποιος, είναι μια έντονη κατάσταση, έκριθμη όπως είπαμε, δηλαδή τόσο στο σώμα όσο και στο νου. Η κατάσταση που απολαμβάνει κάποιος στην υπνοθεραπεία, στην υπνοχαλάρωση, είναι ακριβώς αντίθετη. Δηλαδή, στην υπνοθεραπεία έχουμε κανονικούς παλμούς, έχουμε σκέψεις ασφάλειας στο νου, οι μύες είναι χαλαροί, η αναπνοή μας είναι βαθιά και ήρεμη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ο αντίποδας των κρίσεων. Τώρα θα μου πείτε, και πώς βοηθάει αυτό? Βοηθάει γιατί όταν εκπαιδεύουμε έναν άνθρωπο να βιώνει περισσότερο και να απολαμβάνει περισσότερο το θετικό, δεν μπορεί ταυτόχρονα να απολαύσει και το αρνητικό. Δεν μένει χώρος δηλαδή. Έτσι, είναι κοινή λογική. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να υπάρξουν μαζί. Οπότε η υπνοθεραπεία, όταν εκπαιδεύουμε έναν άνθρωπο, όχι μόνο όταν τον βλέπω εγώ στο χώρο μου, αλλά τον εκπαιδεύω και όταν είναι εκείνος. Θα το κάνει και το επόμενο βράδυ που δεν θα είναι. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Δεν θα έχει φύγει από μια δική σας συνέδρια. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκνίδη. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.